I'd like to apologize and say that there's not a moment and there hasn't been a moment since this tragedy happened that I haven't thought about your family. I wake up every morning and you're the first people I think of, the first people I pray for. I can't imagine the pain and the sorrow and the emptiness that I've caused you and your family. I was simply trying to protect Reva. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια της απολογίας του Όσκαρ Πιστόριου σήμερα στη δίκη που συγκλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώπιον του δικαστηρίου στην πόλη Πρετόρια, με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, καθώς η πρόεδρος δεν επέτρεψε τη μετάδοση εικόνας, ο 27χρονος Παραολυμπιονίκης προσπάθησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το φόνο της συντρόφου του, Ρίβα Στίνκαμπ. Ο νοτιοαφρικανός υπεραθλητής σοκάρει με την απολογία του. I'm scared to sleep for several reasons, but I have terrible nightmares about things that happen at night where I wake up and I can smell blood, and I wake up to being terrified. If I hear a noise, I wake up just in a complete state of terror, to a point that I'd rather not sleep. Ο Όσκαρ Πιστόριου, σε μια προσπάθεια να συγκινήσει τους δικαστές, εξιστόρησε τα δύσκολα παιδικά χρόνια και τη ρατσιστική αντιμετώπιση που έτυχε από συνομήλικούς του εξαιτίας της αναπηρίας του. Αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη μητέρα του, που παρότι έφυγε από τη ζωή όταν ήταν ακόμα έφηβος, τον ενέπνευσε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μέσα από τον αθλητισμό. Αδίστακτος δολοφόνος και καλός ηθοποιός, ή τραγική φιγούρα μιας απίστευτης ιστορίας, το βάρος της οποίας αδυνατεί να σηκώσει. Did you sleep last night? No, sir. I'm just tired. I think it's a lot of things obviously going through my mind, and the weight of this is extremely overbearing. Η δίκη θα συνεχιστεί με τον Πιστόριους να απαντάσει σε ερωτήσεις των δικηγόρων, έχοντας ως βασική υπερασπιστική γραμμή ότι πυροβόλησε κατά λάθος την άτυχη Ρίβα, νομίζοντας ότι στο σπίτι έχουν εισβάλει διαρρήκτες. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ ώστε να εξηγήσει με πιστικό τρόπο γιατί δεν σταμάτησε μετά τον πρώτο πυροβολισμό, ακούγοντας τα ουρλιαχτά της συντρόφου του.